Είναι ενιαία η φάση. Είναι όπως είπα ενιαία η συμφωνία. Εγώ αυτό η το ενιαία, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενιαία σε δύο φάσεις. Ναι, πώς η πρώτη δηλαδή? Η πρώτη φάση της συμφωνίας θα γίνει μέχρι 3-4 Ιουνίου. Εκεί προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Με συνέπεια και σταθερότητα, έτσι ώστε να βγει η Ελλάδα από πόσα το πάρκο κύκλο των μνημονιακών. Πόσα χρήματα θα συμφωνήσετε σε αυτό, κύριε Πετράκο? Αυτά που μας οφείλουν, τα 7,2. 7,2. Βέβαια, δεν μας οφείλουν 7,2. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι σε αυτή τη συμφωνία? Και αν δεν είναι, πώς θα πάρετε τα 3,5 του ταμείου? Άμα δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θα πάρει και αυτά που έχει και αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή? Το δούνε και λαβίν. Τι εννοείται ότι δεν θα πάρει και αυτά που έχει? Δεν θα πληρώσετε τις επόμενες δόσεις? Εάν δεν είναι, τι θα κάνουμε δηλαδή? Καλά, το ταμείο δεν θα πάθει τίποτα. Εμείς έχουμε γεγονός πιστωτικό. Τι να πάθουμε εμείς? Τίποτα δεν θα πάθουμε εμείς. Καλά. Τίποτα δεν θα πάθουμε εμείς. Άμα τρέχει ο κόσμος στις τράπεζες την επόμενη μέρα, να πηγαίνετε να το σταματήσετε. Έχει νου και γνώση η κυβέρνηση και θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα και πιστεύω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική να υπάρξει συμφωνία. Αλλά όμοιροι κανενός να υπάρξει συμφωνία, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση να είναι όλοι. Επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι συμφέρον και των δύο πλευρών να υπάρξει συμφωνία και πιο πολύ, όπως έχουν πει και μεγάλοι νομπελίστες όπως ο Κρούγκμαν και ο Στρίγκλης, είναι προς το συμφέρον των εταίρων η συμφωνία και όχι της Ελλάδας. Και αυτό είναι το ισχυρό μας πλεονέκτημα. Κλείνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταβάλλετε τις επόμενες δόσεις, δηλαδή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί, δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν μονομερείς ενέργειες και εμείς θα υποταχτούμε σε μία παράνομη και παράτυπη εκβιασμό των οποίων κάνουν? Όχι, κύριε Πετράκο, μισό λεπτάκι. Απλά είναι σαφώς τα πράγματα. Και είναι, μισό λεπτάκι. Σαφώς και υπάρχει αυτή η επιλογή στο τραπέζι. Εμείς, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας. Βέβαια. Κύριε Πετράκο, να σας ρωτήσω. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρξει συμφωνία αυτή και λέτε ξεκάθαρο ότι δεν θα πληρώσουμε και εμείς το Δουνουτού από τη στιγμή που αυτή δεν θα είναι συνεπής υποχρεώσεις τους, τι συνέπειες θα έχει να αντιμετωπίσει η χώρα? Είναι ένα από τα σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζουμε. Αυτό. Δεν είπα εγώ. Είναι ένα από τα σενάρια. Με τι συνέπειες για τη χώρα σε αυτό? Καμία συνέπεια δεν θα έχει για τη χώρα. Καμία συνέπεια δεν πρόκειται να έχει. Γιατί θα έχει συνέπεια για τη χώρα? Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σας κόψει μετά τη ρευστότητα. Διότι έτσι λέει η σύμβαση που έχουν υπογράψει. Με συγχωρείτε. Τι δουλειά έχει? Αυτό πρόκειται για ένα ακραίο εκβιασμό, ο οποίος δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί μα αυτό το Συμβούλιο ότι θα πάει για απιστία, διότι θα πληρώνει οι τράπεζες μιας χώρας που είναι αναξιόχρηση, κύριε Πετράκου. Λοιπόν, γιατί μπαίνουμε πια σε μια κατάσταση η οποία θα έχει συνέπειες, επαναλαμβάνω, πιο πολλές συνέπειες για τις άλλες πλευρές και όχι για μας. Γι' αυτό το λόγο εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ζήτημα και γι' αυτό εργαζόμαστε στην κατεύθυνση μιας δίκαιη και επωφελούς για τον ελληνικό λαό συμφωνίας. Μια συμφωνίας όμως που θα μας βγάλει έξω από το μνημονιακό πλαίσιο. Μάλιστα. Μια συμφωνίας που θα βάζει τις βάσεις για να φύγει η Ελλάδα μπροστά και ο ελληνικός λαός και να μην συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος της λιτότητας και της ύφεσης. Κύριε Πετράκο.